Σας ενημερώσαμε και τη Δευτέρα ή την Τρίτη, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, ότι έρχεται και μάλιστα σύντομα σχετικά στη Βουλή νόμος που θα επιτρέπει το γάμο μεταξύ ομοφύλων. Προφανώς τώρα μπορούν να συνάψουν σύμφωνο συμβίωσης. Εξηγήσαμε προχθές ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του γάμου και του συμφώνου συμβίωσης. Σήμερα θέλω να πάρουμε και άλλες απόψεις για το θέμα, γιατί πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι οι ιεράρχες, άνθρωποι του Θεού, μιλούν με τέτοιο τρόπο για συνανθρώπους μας και επίσης μας ενημέρωσε ο εκδότης του Εκκλησία Online ότι ετοιμάζονται να κάνουν κινητοποιήσεις. Μου φαίνονται όλα αυτά τελείως σουρεαλιστικά. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο το φίλο μου και συνάδελφο Γρηγόρη Βαλιανάτο. Θα μιλάμε στον Ενικό. Συνάδελφοι, είναι η μόνη απρέπεια που μας επιτρέπεται εμάς των δημοσιογράφων να μιλάμε μεταξύ μας. Εκφράζω καταρχήν την εκτίμησή μου για το είδος της δημοσιογραφίας που υπηρετείτε. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Ενικό, όπως είπαμε. Α, σωστά. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχω διάφορα ερωτήματα και θα είμαι πολύ προβοκάτορας για αυτό το πράγμα. Πιο πολύ από μένα είναι δύσκολο, αλλά. Νομίζω θα τα καταφέρω. Πάμε. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μήπως το κάνετε από γυνάτη, αφού έτσι κι αλλιώς μπορείτε όλα τα πράγματα να τα κάνετε με το σύμφωνο συμβίωσης. Καταρχήν δεν κάνουμε τίποτα. Τι να κάνουμε. Κάνετε, βγαίνετε. Το μόνο που κάνουμε είναι περιμένουμε. Περιμένετε, κάνετε δηλώσεις. Απαιτούμε. Στο δημόσιο διάλογο υπάρχει. Το 2023 η ελληνική δημοκρατία να σέβεται ένα πολιτισμό ευρωπαϊκό. Ο Πρωθυπουργός έχει εδώ και 3 χρόνια μία έκθεση για την ισότητα. Ο ίδιος την παρήγγειλε. Την έκανε πανεπιστημιακή υπό τον κύριο Σισιλιάνο με τη συμμετοχή των οργανώσεων, η οποία αποκαθιστά πράγματι σε δεκάδες θέματα μία ισότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό μπορεί ακόμα να καθυστερεί. Είναι κάτι το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει και νομίζω ότι είναι και μια εργαλειοποίηση. Ο Πρωθυπουργός παίζει με ένα συντηρητικό κοινό και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το φέρνει. Θα το φέρει, είναι σχεδόν βέβαιο. Ναι, αυτό το σχεδόν βέβαιο είναι 3 χρόνια τώρα. Είμαι σίγουρος υπό την έννοια ότι για τίποτα δεν είμαι σίγουρος. Εγώ θα χαρώ πολύ να το φέρει αύριο, αλλά μέχρι τότε θα είμαι επιφυλακτικός, όπως είναι και ο Πρωθυπουργός. Άρα λες ότι μπορεί και να μην το φέρει. Εγώ δεν λέω τίποτα πια. Ωραία. Τα έχω δει όλα. Και ξαναρωτώ. Απαιτώ εγώ, κάνω ερώτημα. Αφού μπορείτε τώρα με το σύμφωνο συμβίωσης να έχετε τα ίδια νομικά. Καταρχήν δεν είναι τα ίδια όπως νομίζω ότι είχατε τη δυνατότητα. Μας τα είπε ο κ. Σκυρνάρης. Εντάξει, περίπου τα ίδια είναι. Ναι, προσέξτε. Για ποιο λόγο μερικοί άνθρωποι μπορούν η σχέση τους να λέγεται γάμος και μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν. Ναι, αυτό λέω. Μόνο η ονομασία δηλαδή. Όχι, δεν είναι μόνο η ονομασία. Δεν είναι ονομασία. Δεν είναι οι άδειες, η δυνατότητα κληρονομιάς, οι δυνατότητες ασφάλισης, οι δυνατότητες μετάθεσης, οι δυνατότητες στο νοσοκομείο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Θέλω και μια άλλη ερώτηση. Επίσης, δεν προβλέπεται η υιοθεσία. Θα το συζητήσουμε σε δεύτερο χρόνο ένα-ένα τα θέματα, γιατί πρέπει να λυθούν. Αλλά εδώ με την υιοθεσία έχω ένα ερώτημα εγώ. Έμαθα πολύ πρόσφατα ότι αν σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, είτε ανδρών είτε γυναικών, είτε τρανς είτε οτιδήποτε, ένας από τους δύο έχει υιοθετήσει ένα παιδί, εάν χτύπα ξύλο αποβιώσει, το παιδί μένει στο δρόμο. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Βέβαια συμβαίνει αυτό. Από τη στιγμή που δεν προβλέπεται ότι υπάρχει νομική σχέση μεταξύ του συντρόφου και του παιδιού, αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το σύμφωνο συμβίωσης το καλύπτει αυτό, βέβαια. Ακούστε, το σύμφωνο συμβίωσης το καλύπτει, αλλά η υιοθεσία είναι κάτι που στην Ελλάδα, όχι παντού, προβλέπεται και για ζευγάρι και για μονά πρόσωπα. Σωστά. Αυτό είναι μια. Αυτό για διαφορά. Το μονά πρόσωπο μιλήσατε. Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν το υιοθετούν και οι δύο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν το έχει υιοθετήσει πριν το ένα μέλος του ζευγαριού και μετά κάνουν σύμφωνο συμβίωσης. Όχι. Δεν επεκτείνεται. Δυστυχώς, μένει στο δρόμο. Δυστυχώς μένει στο δρόμο. Έχει συμβεί. Βεβαίως έχει συμβεί. Οι οικογένειες ουράνιο και τα δικαστήρια τι συμβαίνουν, τι κάνουν. Προσπαθούν να το παίξουν ανθρωπιστικά, αλλά δεν μπορούν να περάσουν το νομικό πρόβλημα. Κοίτα, όλα τα θέματα αυτά μου φαίνονται τελείως σουρεαλιστικά και που τα συζητάμε. Και όπως εμένα, αλλά πρέπει να φαίνονται συζητάμε. Σουρεαλιστικά να βλέπω, είδα μια εικόνα από Pride. Και το Pride σουρεαλιστικό μου φαίνεται δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να γίνεται. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε καμία ανάγκη. Όμως χρειάζεται. Ναι, αλλά προσέξτε. Τώρα χρειάζεται. Όταν, ναι. Αλλά λέω ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, δεν θα πρέπει να το συζητάμε. Συμφωνώ μαζί σας. Ωραία. Θέλω να ακούσω. Παρόλο που είναι η μεγαλύτερη διαδήλωση που γίνεται στην Αθήνα τώρα. 10 φορές όλες του Πολυτεχνείου. Άσχετο. Αλλά δεν θα έπρεπε. Δεν ξέρω αν είναι άσχετο. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, θα έπρεπε να είναι, να θεωρείται κάτι χρηματικό. Συμφωνώ μαζί σα ότι θα έπρεπε να χαίρονται όλοι οι άνθρωποι όλες τις μέρες. Ακριβώς. Θέλω να ακούσω μια, ελπίζω και το ξέρω γιατί τον γνωρίζω χρόνια τον άνθρωπο, συντηρητική άποψη και ψύχρεμη όμως. Έχω σε Skype τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να μας εξηγήσει γιατί οι συντηρητικοί δεν θέλουν ακριβώς αυτό. Δηλαδή το να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που νομίζουν. Ο ίδιος έχει πει ότι είναι υπέρ. Για να ακούσουμε τι λέει. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπογδάνε, με γεια και το μουστάκι. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν,
Εν πάση περιπτώσει, είμαι κατά του γάμου ο οποίος προϋποθέτει και φέρνει και συμπαρασύρει μαζί την τεκνοθεσία ή υιοθεσία, ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε. Είμαι ξεκάθαρος ως προς αυτό, είμαι κάθετος ως προς αυτό και επίσης ξεκινώντας να πούμε ότι πρόκειται για μια εντελώς αντιδημοκρατική μεθόδευση. Μια κυβέρνηση ενός κόμματος. Μπορείτε να τα κάνετε, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και δυναμώστε τον και λέω για να τον ακούμε καλά τον κύριο Μπογδάνο. Πώς ακριβώς δεν καταλαβαίνετε. Γιατί είναι αντιδημοκρατικό δηλαδή. Μπορούν κάποιοι άνθρωποι να επιβάλλουν σε κάποιους άλλους. Περίμενε. Διότι το 60 με 70% του ελληνικού λαού, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, είναι αντίθετο προς αυτό το νομοσχέδιο και πιστεύω προφανώς ότι είναι αντίθετο, όχι επειδή δεν θέλει δύο άνθρωποι να απολαμβάνουν τα δικαιώματα ενός ζεύγους, διότι σε αυτό το πράγμα μπορούμε να το συζητήσουμε και σε πολλά πράγματα να συμφωνήσουμε. Είναι αντίθετο διότι αυτό συμπαρασύρει και συνεπιφέρει το ζήτημα της υιοθεσίας. Αυτό που λέτε δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και 100% να ήταν αντίθετη. Ένας όχι, να ήταν κύριε, υπέρ, με συγχωρείτε, κύριε Ζαχαρέ. Με κάποιο κύριε τρόπο Ζαχαρέ, η δικαιοσύνη να τον προστατεύει. Με και συγχωρείτε. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από εμάς τι είναι καλό για εμάς και με ποιο δικαίωμα μας το επιβάλλουν? Τα δικαστήρια, τι, κύριε Μπογδάνο. Κράτος. Όχι, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, εδώ δεν μιλάω, κύριε Μπογδάνο. Είναι αστείο. Κωνσταντίνε, τα δικαστήρια. Μπορώ να τον ρωτήσω εγώ ή φυσικά. Μισό λεπτό. Περιμένετε. Σας ακούω τόση ώρα. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας ακούω με σεβασμό. Το ζήτημα δεν είναι αληθοβολείο ένας τον άλλον. Το ζήτημα είναι γιατί αγνοείται αλφαγιώτα επιδεικτικά το 60 με 70% του ελληνικού λαού που είναι αντίθετο προς αυτήν την νομοθετική μεθόδευση. Μόλις σου απάντησα δηλαδή, εγώ γιατί. Όχι, εσύ μου είπες κάτι για τα δικαστήρια. Ναι, είπα ότι δεν είναι θέμα πλειοψηφίας εδώ. Εγώ μιλώ για το καλό των προστατεύουμε παιδιών. Τα δικαιώματα και του ενός. Με συγχωρείς. Τα δικαιώματα πόθεν προκύπτουν. Αυτό είναι μια ολόκληρη φιλοσοφική συζήτηση. Σωστά. Θέλετε να πιάσουμε τον Ρουσό, θέλετε να πιάσουμε τον Αριστοτέλη, θέλετε όχι, να πιάσουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καλύτερα που είναι πιο πρόσφατη. Η οποία, αν λοιπόν, μου επιτρέπετε, κύριε Μπογδάνε, λέει... μου επιτρέπετε. Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν μπαίνουν σε ψηφοφορίες ούτε σε δημοψηφίσματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατεκτημένα λοιπόν, να ολοκληρώσω είναι δικαίωμα. Κωνσταντίνε, να ολοκληρώσω γιατί και με Skype δεν θα βγάλουμε άκρη αλλιώς. Έχουμε και τεχνοθεσία. Χρόνο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για την τεχνοθεσία, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά είναι λίγο διαφορετικά από όπως το θέτετε. Ο κ. Καρατζαφέρης, όταν ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης και απέκλειε τα ομόφυλα ζευγάρια, είπε ότι ο Βαλιανάτος θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα το κερδίσει. Σας λέω λοιπόν ότι αν γίνει ένας πολιτικός γάμος στην Ελλάδα και δεν έχει την τεχνοθεσία, τότε θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα καταπέσει. Καταλαβαίνετε ότι εάν οι άνθρωποι είναι ισότιμοι, είναι ισότιμοι. Ξέρετε, οι υιοθεσίες δεν γίνονται αυτόματα σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι. Γίνεται βάσει μιας εκτίμησης μιας κοινωνικής υπηρεσίας που λέει αυτοί οι άνθρωποι ή αυτός ο άνθρωπος ή αυτή η γυναίκα είναι κατάλληλοι. Αυτό δεν είναι κάτι αυτόματο. Μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να μην είναι κατάλληλο, μπορεί ένα ετερόφιλο ζευγάρι να μην είναι κατάλληλο. Όμως μπορεί να είναι κατάλληλο. Έτσι νομίζω ότι και εσείς εγώ δεν θέλετε οι άνθρωποι να σαπίζουν στα ιδρύματα, αλλά θα θέλετε μια καλύτερη τύχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να κλείσω όπως άρχισα, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι θέμα δημοψηφίσματος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα πολιτισμού, αντίληψης των κοινωνιών και διαφέρουν από εποχή σε εποχή ανάλογα με το ποια είναι η επικρατούσα γνώμη και αλλάζουν. Που, η γνώμη ποιανού. Είστε η γνώμη εκείνων οι οποίοι σχηματοποιούν την κυρίαρχη κουλτούρα. Κύριε Μπογδάνε, η Ελλάδα με όταν όχι, υπέγραψε όχι, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά στη Σύμβαση... Κύριε Ζαχαρέ, θα με αφήσετε να μιλήσω. Ναι, κύριε Μπογδάνε, ψυχραιμία. Ηρεμήστε. Είμαι στο Skype. Αυτό καθιστά δύσκολη κοινωνία. Και προσπαθώ ειδικά τώρα με, είναι εξαιρετικά δύσκολη, όσο και... το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια να αναφερθώ σε πάρα πολύ λεπτά και δύσκολα μα ζητήματα. Μα νομίζω ότι το κάνετε. Ξαναλέω λοιπόν. Μην κλειδιάζεις, Κωνσταντίνε, το κάνεις. Η έννοια λοιπόν του ανθρωπίνου δικαιώματος δεν είναι κάτι το gestalt. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει μεταφυσικά, ούτε είναι κάτι το οποίο μας έχει παραδοθεί σαν τις πλάκες του Αβραάμ από το όρος Θαβόρ. Να απαντήσω. Η έννοια του ανθρωπίνου δικαιώματος. Όχι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ. Η έννοια του ανθρωπίνου δικαιώματος σχηματοποιείται και ορίζεται από την κυρίαρχη κουλτούρα της κάθε εποχής. Το είπες αυτό και το οποίο εν έτη 2020
θεωρούμε ανθρώπινο δικαίωμα, κάποιοι θεωρούν ανθρώπινο δικαίωμα, δεν ήταν ανθρώπινο δικαίωμα το 1950 και μπορεί να μην είναι ανθρώπινο δικαίωμα το 2200. Μάλιστα. Βάλε μια τελεία να λέω, πάρω μια λοιπόν, απάντηση γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Λέω λοιπόν και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό, ότι θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση έχει τεθεί σε δύο λάθος βασικούς άξονες. Πρώτον, η αντιδημοκρατικότητα. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν με κάποιο είδους φωτισμένη έτσι, διάσταση να επιβάλλουν στις κοινωνίες αυτό το οποίο εκείνοι θεωρούν ότι είναι σωστό και με το οποίο οι κοινωνίες διαφωνούν. Και δεύτερον, γιατί μιλάμε για τα δικαιώματα των ομοφύλων ζευγαριών, για κάτι στο οποίο θα έπρεπε να αναφερόμαστε μόνο στα δικαιώματα των παιδιών. Κάνει αυτό καλό στα παιδιά? Τα προστατεύει τα παιδιά? Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες ούτως ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά? Κωνσταντίνε, βάλε μια τελεία γιατί πρέπει να πάρω μια απάντηση και να πάω και σε διάλειμμα. Βάλε μια τελεία. Λοιπόν, καταρχήν για τα παιδιά. Οι παγκόσμιες έρευνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον πόλεμο του Βιετνάμ ήδη λένε ότι τα παιδιά που ζουν με ομόφυλα ζευγάρια δεν έχουν απολύτως καμία ψυχολογική διαφορά από τα άλλα παιδιά. Είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα ανάλογα με το ποσοστό. Όμως δεν είναι λόγω αυτού. Να σας πω κάτι άλλο. Ποιοι είναι εκείνοι άραγε? Ξέρετε, η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει υπογράψει. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και υπάρχουν κυρώσεις όταν δεν τις δέχεται. Αυτές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που βασίζονται και λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θα έπρεπε να γνωρίζετε, λένε ότι αυτές είναι διακρίσεις και δεν θα επιζήσουν και στην Ελλάδα αργότερα ή γρηγορότερα. Μάλιστα. Α, μπορεί να μην θέλω και τους δύο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας υπόσχομαι ότι προϊόντος του χρόνου δικαστήριο επιβάλλει. Και αφού θα έρθει το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή, νομίζω ότι κάνετε μια αξιοπρεπή συζήτηση, παρότι διαφωνείτε, και θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε. Είναι ζητούμενο. Σας ευχαριστώ αυτό, και τους δύο πάρα είναι πολύ. Και πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Κωνσταντίνε, εσύ με καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Διάλειμμα λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε. Γεια σας.